Μπορεί το καταναλωτικό κοινό της Ξάνθης να έχει ήδη ξεκινήσει τις πρώτες του χριστουγεννιάτικες αγορές, ωστόσο αυτές θα πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, τόσο ως προς τη σωστή επιλογή με και τις καλύτερες δυνατές τιμές, όσο και προς την ημερομηνία λήξης των προϊόντων στην περίπτωση που μιλάμε για τρόφιμα. Θα πρότεινα στους καταναλωτές μας να προσέχουν λίγο τις αγορές τους από την άποψη ότι λίγο πιο φτηνά πράγματα για να μπορέσουν να δώσουν περισσότερη χαρά σε περισσότερους ανθρώπους. Στα τρόφιμα να προσέχουν λίγο τις ετικέτες που αναγράφουν πάνω τις ημερομηνίες λήξεως, γιατί τώρα είναι η περίοδος που αγοράζουμε πολλά τρόφιμα, και καλό θα είναι να επιλέγουν λίγο πιο σωστά τις τιμές και να μην πηγαίνουμε στα πολύ ακριβά τρόφιμα και ψωνίζουμε λιγότερα από όσα πρέπει για να καταναλώσουμε. Έτσι κι αλλιώς όμως οι αγορές όλων μας έχουν μειωθεί αισθητά, κάτι όμως που έχει και την θετική του πλευρά, αφού εδώ και αρκετά χρόνια ως λαός ήμασταν υπερκαταναλωτικοί, με αποτέλεσμα να αγοράζουμε πράγματα τα οποία ουσιαστικά δεν χρειαζόμασταν. Παλιά έβλεπα πάρα πολύ κόσμο τέτοια εποχή με τσάντες φορτωμένοι και στα τρόφιμα και στα δώρα και σε ρουχισμό και σε παπούτσια. Τώρα ο κόσμος άρχισε να επιλέγει τα ψώνια του, να μειώνει αρκετά τις ποσότητες. Από μια μεριά θα έλεγα ότι είναι καλό, γιατί θα πρέπει να μπούμε σε ένα τρόπο σκέψης λίγο πιο σωστό. Ήμασταν υπερκαταναλωτικοί όλοι μας, όχι όμως τόσος εκφοβισμός, με ενοχλεί ο εκφοβισμός. Με μέτρο και με σύνεση μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα. Κλείνοντας, η κυρία Μπούκουρα τόνισε πως δεν υπάρχει λόγος να μειώσουμε τα δώρα που τις μέρες αυτές θέλουμε να κάνουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα, αρκεί για το κάθε δώρο να ξοδέψουμε λιγότερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.